Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μία πολύ ωραία μαρτυρία, μία πολύ ωραία στάση ζωής, την οποία μας έχει καταγράψει μία φίλη, η οποία είναι 60, μόνη, κατ' επιλογή και το απολαμβάνει. Αφορμή για να μου τα γράψει αυτά ήταν το ερώτημα που τέθηκε στο βίντεο, πώς μπορείς να είσαι καλά και σε μία σχέση, και μου γράφει. Πολύ χαριτωμένη. Από τον εαυτό μου, Θέκλα μου. Δηλαδή μπορώ να είμαι καλά και σε μια σχέση από τον εαυτό μου. Δεν υπάρχουν πρέπει σε μένα, Θέκλα μου. Όταν νιώσω το συναίσθημα του έρωτα, το δικό μου κλικ, από εκεί και πέρα είμαι αληθινή, ειλικρινή σε όλα, δεν ζορίζω κανέναν, δεν ζηλεύω γιατί πιστεύω στον εαυτό μου, εάν βρει κάποιαν άλλη με την ευχή μου. Και όλα αυτά σε ό,τι αφορούν στον εαυτό μου, αλλά και σε ό,τι αφορά αυτόν. Κάτι όμως που άλλος δεν αντέχει με τίποτα. Εννοείς το να είσαι έτσι, να έχεις αυτή την ανάλαφρη στάση. Του να στηρίζεσαι πάνω στον εαυτό σου για να είσαι καλά. Του να νιώθεις αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και να το νιώθεις και να το πράττεις κιόλας το άμα βρει άλλη με την ευχή μου. Δεν τα αντέχει ο άλλος. Αφήνω δε χώρο ελευθερίας σε αυτόν, χωρίς ίχνος ζήλιας, που όμως δεν μπορεί να τον διαχειριστεί σωστά με ειλικρίνεια. Μιλάς από την εμπειρία σου. Ενώ σε μένα δεν θέλει να αφήνει το δικό μου χώρο, που και εγώ τον έχω ανάγκη. Ζήλια, ανασφάλεια κλπ. Άρα μέσα στη σχέση σου έχεις βιώσει αυτά τα πράγματα. Εσύ να αφήνεις τον άλλον ελεύθερο, ο άλλος να μην διαχειριστεί την ελευθερία και να σου λέει ψέματα και να την καταχράται, και σένα να θέλει να σε περιορίζει. Οπότε λες, μια γυναίκα σαν και μένα δεν μπορεί με τίποτα να με κρατήσει. Γι' αυτό και τον έχω εκεί που πρέπει, τον άνδρα. Εννοείς τους άνδρες που γνώρισες. Όπως θα έχεις αντιληφθεί, δεν έχω παντρευτεί. Διότι δεν βρήκα αυτό τον άνδρα που θα μου έκανε το κλικ αγάπης, σεβασμού, εκτίμησης, επικοινωνίας, κυρίως οικογένειας. Έχω κάνει 2 σχέσεις, όπου πέρασα απείρως απολαυστικά με τον πρώτο στον ερωτικό τομέα και πουθενά αλλού. Μπράβο σου, κόρη. Και αυτό κάτι είναι, ότι είχες μια σχέση στην οποία πέρασες απείρως απολαυστικά στον ερωτικό τομέα. Είσαι χορτασμένη, δεν είσαι πεινασμένη τώρα. Γιατί ήταν και είναι πολύ δύσκολο να το βρεις αυτό και το είχα απόλυτη ανάγκη στα χρόνια που έβραζε το αίμα μου και ήταν αρκετά αυτά. Ήθελα λοιπόν έναν δυνατό ερωτικό σύντροφο και όχι νερόβραστο. Όπου είναι η πλειοψηφία του στυλ το κάναμε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε, άντε να παντρευτούμε τώρα. Όλες οι γνωστές φίλες μου και λοιπά, αυτά μου λέγανε και μου λένε. Δηλαδή σου έλεγαν ότι συμφωνούμε τις απόψεις σου και ότι τις πρεσβεύουν και οι ίδιες. Όμως υποκύψανε σε ένα γάμο νερόβραστο. Εδώ να σου πω, φιλενάδο, ότι δεν είναι όλοι γάμοι νερόβραστοι και δεν είναι όλοι γάμοι το ίδιο, και εγώ είμαι στην ευτυχή θέση να σας πω ότι γνωρίζω αυτή την εποχή που μιλούμε τουλάχιστον 5 γάμους που είναι εξαιρετικοί. Φυσικά δεν είναι δική μου, ενώ άλλων ανθρώπων τους οποίους γνωρίζω πολύ καλά. Έχει και καλούς γάμους. Είναι στις μέρες μας κάτι σπάνιο και παλιότερα ίσως ήταν σπάνιο. Αλλά υπάρχουν καλοί γάμοι. Υπάρχουν και καλοί γάμοι. Οι καλές σχέσεις. Λοιπόν, και με το δεύτερο, είχες 2 σχέσεις είπαμε, πέρασα καλά 2 χρόνια διότι διέθετε χιούμορ και σοβαρότητα. Και τίποτα άλλο. Με κανέναν τους δεν ήθελα να δεσμεύσω τη ζωή μου. Μάλιστα τον πρώτο τον άφησα στο παραπέντε στα σκαλιά της εκκλησίας. Καλά έκανες, γιατί αν ήταν το μόνο που σας έδαινε το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι, δεν σημαίνει πως θα τα καταφέρνατε σε ένα γάμο και σε μια οικογένεια. Είναι ωραίο το ερωτικό κομμάτι, το σεξουαλικό, ευπρόσδεκτο στη ζωή μας. Είναι καλή ιδέα να απολαμβάνουμε και λίγο ή και πολύ. Ό,τι ευκαιρίες έχουμε που μπορούμε να απολαύσουμε τον ερωτισμό μας, γιατί όχι, εφόσον το κάνουμε με σεβασμό και εκτίμηση και στον εαυτό μας και στον άλλο άνθρωπο. Αλλά αυτό μόνο του, το ερωτικό, δεν επαρκεί για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υγιούς σχέσης και για τη δημιουργία οικογένειας. Όπως συμφωνώ μαζί σου, και το να έχει κάποιος μόνο σοβαρότητα και χιούμορ, αλλά να μην έχει ερωτισμό και να μην τα βρίσκεται εκεί, πάλι αυτό δεν επαρκεί για δημιουργία οικογένειας ή συγκατοίκησης, τέλος πάντων. Μάλιστα τον πρώτο, λες, τον άφησα στο παραπέντε στη σκαλιά της εκκλησίας. Και με τους 2 είχα κρατήσει το σπίτι μου και το σπίτι σου. Έλα να σου πω, θα συμφωνήσω σε αυτό.
Θεωρώ ότι η πρόορη συγκατοίκηση ενός ζευγαριού δημιουργεί πολλά προβλήματα, ότι δεν είναι σε πολύ απότομα και μπορεί να παραβλέψεις τα ελαττώματα του άλλου και ότι μπαίνεις και σε μια ρουτίνα που είσαι σαν να είσαι παντρεμένος από τον πρώτο μήνα, από τους πρώτους 2 μήνες που έχεις σχέση. Λοιπόν, είχα και έχω βέβαια πολλές προτάσεις ερωτικές και συγκατοίκησης. Κοίταξε, στην ηλικία που είσαι τώρα στα 62, να ξέρεις ότι οι προτάσεις συγκατοίκησης, οι περισσότερες, αλλά όχι όλες, θα είναι ψάχνω για μία in-house nurse. Ψάχνω για μία εσωτερική νοσοκόμα. Γεροκόμα. Ή αν είναι νεότερος, ψάχνω για ένα δωρεάν σπίτι και ψάχνω και για μία sugar mama. Που λέει, sugar mama σημαίνει η μεγαλύτερη γυναίκα που φτιάχνει σχέση με ένα μικρότερο άντρα και των χαρτζηλικών. Λοιπόν, αλλά τις τελειώνω από την περίοδο του φλερτ, διότι δεν μου κάνουν. Μπράβο, μπράβο, να φλερτάρουμε, αλλά με τα μάτια ανοιχτά. Όχι με τα πόδια ανοιχτά, με τα μάτια ανοιχτά. Πάντως, όντως είναι καλό να καθυστερούμε, να προχωρούμε στην ερωτική πράξη και να επιμικρύνουμε την περίοδο του φλερτ, γιατί γνωρίζουμε καλύτερα κάποιον προτού να δεθούμε από όλες εκείνες τις ορμόνες και τους νευροδιαβιβαστές κλπ. Το κιτοκίνι και βάλε. Αυτή τη στιγμή είμαι 62 ετών, μια ευτυχισμένη γυναίκα. Νιώθω υπέροχα με τις φίλες μου, τις καλές, τις ανιψιές μου τις υπέροχες, 18 και 20 ετών, όπου κάνουμε φοβερή παρέα. Βγαίνω όπως πάντα και όπως θέλω εγώ, κάνω ό,τι θέλω, όποτε θέλω και δεν θέλω κανέναν εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη και τώρα με φλερτάρουν, όμως είναι τόσο λίγοι όπως και τότε. Πάντα ήξερα τι ήθελα και πάντα πέρναγα και περνώ τη ζωή μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως οι άλλοι. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά και αυτό που θέλω να πω στις γυναίκες είναι ότι ποτέ δεν κάνανε αυτό που θέλανε οι ίδιες, ποτέ. Γι' αυτό και βλέπω σήμερα ότι το 99% είναι απελπισμένες, δυστυχισμένες, είτε είναι ελεύθερες σε σχέση, αραβωνιασμένες, παντρεμένες, χωρισμένες. Ακόμη και όταν χωρίζουν, ψάχνουν διακαώς να βρουν άντρα. Πες τα Χρυσόστομη! Ο άντρας δεν είναι πανάγκια, ο άντρας δεν είναι το χαπάκι της ευτυχίας. Μέσα και έξω από το γάμο ή την όποια σχέση πρέπει να ορθώνεις ανάστημα απέναντι στον άντρα. Και αν δεν μπορείς, κακώς το μαντρεύτηκες ή συγκατοίκησες, έκανες σχέση κλπ. Όταν λες να ορθώνεις ανάστημα, εννοείς να μπορείς να βάζεις τα όρια σου. Αν στη ζωή σου δεν υψώσεις τα θέλω σου, τι ζωή είναι αυτή? Ακούστε fellow codependent people. Ακούστε συνάδελφοι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι. Προσωπικά δεν έχω αποθυμένα. Είμαι πολύ χαρούμενη, δεν είσαι αποθυμένα, αφού πέρασες μια καλή, πολύ καλή φάση. Είμαι πολύ χαρούμενη με καθημερινά μπόλικα χαμόγελα, ήρεμη, ψύχρεμη, με ειρήνη ψυχής. Και ξέρεις γιατί, Θέκλα? Γιατί τη ζωή μου, από την ημέρα που γεννήθηκα, την έζησα όπως ήθελα εγώ. Πόσο μάλλον στην ερωτική μου σχέση. Μόλις έπαιρναν είδηση ότι είμαι πολύ πιο έξυπνη από εκείνους, τότε με φοβόντουσαν. Δεν εννοώ με αυτό ότι ήταν χαζή. Έξυπνη ήταν, αλλά δύσκολα άνδρας δέχεται και παραδέχεται μια γυναίκα πιο έξυπνη από αυτόν. Διότι δεν μπορούν να την ξεγελάσουν πουθενά. Και οι περισσότεροι αισθάνονται μειονεκτικά, υποτιμητικά, χα, 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 χα. Εδώ θα σου πω όμως ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις οι άνδρες να είναι, να ανεχθούν όπως λες. Η μια έχει να κάνει με ανοχή, αλλά έχει να κάνει με αποδοχή. Μια γυναίκα πιο έξυπνη από αυτούς. Η πρώτη περίπτωση θα μιλήσω για την αποδοχή. Είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, πνευματικός, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με υψηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος να χαίρεται που έχει στη ζωή του και στην αγκαλιά του μία γυναίκα η οποία είναι φύση και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, γιατί αυτό θα αυξήσει, θα καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής του και θα αυξήσει το βιωτικό του επίπεδο σε όλους τους τομείς και κυρίως το ψυχικό, πνευματικό, συναισθηματικό. Και άλλη περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος είναι συμφεροντολόγος, ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί μια γυναίκα, να ανεχθεί το ότι είναι πιο έξυπνη από αυτόν, προκειμένου να απομυζήσει χρήματα, δωρεάν στέγη, τροφή κτλ.
Ενοχοποιούν δε τις γυναίκες, λες, και εκείνες τα χάφτουν και τις γεμίζουν ψυχολογικά. Εμείς έχουμε συνεξάρτηση και κινητοποιεί τη συνεξάρτηση μας. Έτσι βάζουν το κατσαβίδι και ξεκινάει η κασέτα της συνεξάρτησης. Δεν αξίζει να αγαπηθείς, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να σε θέλει ο άλλος κλπ. Εγώ πάλι είχα και έχω την αντίστροφη ψυχολογία όπως την έλεγα από τα νιάτα μου. Έλεγα στον εαυτό μου και σε εκείνον, μόνον εσένα σε γέννησε μάνα. Ή εγώ στο πηγάδι κατούρισα. Ή άντες τη μάνα σου ρε φίλε που θα μου κάνεις το μάγκα. Ή σήμερα σε χωρίζω και σε ένα 24ωρο σε έχω ξεχάσει. Γι' αυτό και τους δύο εγώ τους χώρισα. Δεν ήθελανε που δεν είναι να με χωρίσουν. Τους χώρισα όταν ήθελα εγώ, με κυνήγησαν αλλά έτσι είμαι. Γι' αυτό και είμαι ελεύθερη, γιατί πάντα εκτιμούσα την ελευθερία μου ως άνθρωπος και ως γυναίκα. Δεν την είχα για να μου την κάνει όποιος αψυχολόγητος ό,τι ήθελε. Εγώ ορίζω την πνευματική και σωματική ζωή μου και κανείς άλλος. Με θέληση, πείσμα, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό, αρετές και αξίες. Εγωισμό δε έχω τόσο όσο. Εγωισμό δε έχω τόσο όσο. Ποτέ δεν μου άρεσε να τρέφω το εγώ μου, γιατί η καταγωγή μας είναι τα παιδικά μας χρόνια. Σε θαυμάζω πολύ, να ξέρεις Θέκλα μου, γι' αυτό και σε διαβάζω πολύ, βλέπω τα βιντεάκια σου όμορφη. Ακόμη ως ανθρώπινη οντότητα στην προσωπική και επαγγελματική σου ζωή, από ό,τι έχω αντιληφθεί, έχεις καταφέρει πολλά πολλά καμάρι μου, μπράβο σου, έβγε σου. Επίσης θέλω να σου πω ότι αυτή τη φράση στην ερωτική σχέση που από πάντα έλεγαν είναι καλό παιδί, ποτέ δεν μπόρεσα να την κατανοήσω. Διότι δεν φτάνει το ετεροήμιση να είναι καλό παιδί. Καλύτερα να λένε είναι νερόβραστος, είναι χαλβάς, είναι μπούλης, είναι μαμάκιας κλπ. Επιτρέπεται 27 χρονών να μην τους αναγνωρίζεις με την πρώτη ματιά. Πλέον δεν κρύβονται οι άντρες. Στα βγάζουν όλα στα μούτρα σου φόρα παρτίδα. Από τα πρώτα δύο ραντεβού έχεις καταλάβει τι καπνοφουμάρι. Μη σου πω και από τις πρώτες μία-δύο προτάσεις που γράφουν σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Μου είναι ακατανόητο να γυρίζει μια και να ξαναγυρίζει και να ξαναγυρίζει μια γυναίκα και να μιλάει για τραύματα. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι θράσος. Να ενοχοποιεί τον άλλον και να θυματοποιεί τον εαυτό της μιλώντας για τραύματα κλπ. Δεν είναι θράσος. Είναι αρρώστια συνεξάρτηση. Είναι ψυχική αρρώστια συνεξάρτηση. Δεν φταίει ο άλλος αν εσύ δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, την καρδιά σου, τον νου σου, την ψυχή σου κλπ. Αν εσύ χρήζεις ψυχολογική στήριξη, δεν φταίει ο άλλος. Διότι χρήζεις εφόσον δεν μπορείς να τον πάρεις επιτέλους χαμπάρι και να τον κάνεις delete τον άχρηστο. Κορίτσι μου, δυστυχώς ο εαυτός σου σου φταίει και όχι ο άλλος. Και αυτές οι εξαρτήσεις είναι ό,τι χειρότερο σε κάνει ο τύπος υποχειριό του. Φίλοι που τα έχεις γράψει όλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις μια προσωπικότητα η οποία δεν έχει την ψυχική ασθένεια, θα πω, δεν θα πω διαταραχή, την ψυχική ασθένεια της συνεξάρτησης. Έχεις υγιή αυτοεκτίμηση, αγαπάς και προστατεύεις τον εαυτό σου και γι' αυτό σου είναι ακατανόητο ή δυσνόητο το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτώμενοι. Όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, έχουμε μεγαλώσει σε τέτοιες συνθήκες μέσα στις οικογένειες μας και μέσα σε αυτή την υπέροχη, υπέροχη κοινωνία, όπου έχουμε διδαχτεί ότι η αξία μας υποβιβάζεται όταν είμαστε single, όταν δεν είμαστε σε σχέση, δεν είμαστε παντρεμένες, ότι η ευτυχία θα έρθει με το γάμο ή με την απόκτηση ανδρός, ότι μια γυναίκα αν δεν κάνει οικογένεια δεν έχει καταφέρει να τακτοποιηθεί στη ζωή της και διάφορα άλλα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία αποτρέπουν τις γυναίκες από το να ζήσουν τη ζωή τους όπως πραγματικά θέλουν. Και θέλω να πω έτσι με μεγάλη στενοχώρια, ότι δυστυχώς πολλές γυναίκες διαφόρων ηλικιών ζουν τη ζωή μας, τη ζωή τους, ζούμε στη ζωή χωρίς να απολαμβάνουμε τον εαυτό μας και χωρίς να απολαμβάνουμε το σώμα μας και χωρίς να απολαμβάνουμε τον έρωτα και τον αερωτισμό. Γιατί τα έχουμε όλα στο μυαλό μας ένα συνονθήλευμα. Πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτώ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω σχέση και αυτή η σχέση να είναι σοβαρή. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω το ένα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω το άλλο. Είναι ντροπή μια γυναίκα να έχει ερωτική ζωή και να επιδιώκει την ερωτική ζωή χωρίς αυτή να οδηγήσει κάπου κλπ. Είναι πολλά τα μπερδέματα και στα δικά μας τα μυαλά των γυναικών. Και οι άντρες έχουν τα θέματα τους, αλλά έχουμε και εμείς τα θέματα μας και είμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι προσπαθώντας να ψυχοεκπαιδευτούμε
και να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα θέματα μας που έχουν να κάνουν με κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις οι οποίες μας παγιδεύουν και μας εχμαλωτίζουν και τα θέματα μας τα οποία είναι πιο προσωπικά και είναι θέματα πιο κλινικά θα έλεγα, να τα πάρουμε σε κάποιον ψυχολόγο, κάποια ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, που να μπορέσουν να μας βοηθήσουν προσωπικά διαμέσου της ψυχοθεραπείας να θεραπευτούν. Σε ευχαριστούμε για την δική σου αισιόδοξη οπτική που μας έχεις δώσει. Ήταν έτσι μια τόνωση ελπίδας και αισιοδοξίας. Δεν είναι κακό μια γυναίκα να θέλει τη συντροφικότητα, δεν είναι κακό μια γυναίκα να επιθυμεί να βρει την ερωτική αγάπη, όμως να μην είναι αυτός σκοπός και να μην γινόμαστε θύματα του κάθε επιτηδίου, επειδή μας τυφλώνει η επιθυμία μας και η στόχευσή μας. Την αγάπη μου.